Ναι, περιμέναμε να μην έχει τέλος αυτό. Αλλά με ύψος αυτών των εκατομμυρίων. Ποτέ. Συνείδηση δεν υπήρχε. Βλέπετε οι 15.000 νεκροί ήταν μύγες. Στο σοκ που βρίσκομαι εδώ και ώρες δεν περιγράφεται και όσοι δεν το ακούσατε Ακούστε λοιπόν, 28 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις από το Κατάρ που βρέθηκαν σε τρεις λογαριασμούς της Εύας Καϊλή, του πατέρα της και της μητέρας της στον Παναμά. Σκεφτείτε τώρα τους τεμπέλιδες που παίρνουν τα επιδόματα, αφού κάποιοι έξυπνοι δεν άφησαν τίποτα. Κι άλλο σοκ. Ενθυμούμεθα όλοι. Κι άλλο σοκ τώρα. Στη βαλίτσα που μετέφερε ο Αλέξανδρος Κελλής περίχοντο 750.000 ευρώ. Όλα αυτά γνωστά και δεν κρατήθηκε διότι εξακριβώθηκε ότι ήταν απλώς μεταφορές Όμως σύμφωνα με Τελευταίες πληροφορίες Ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων Άντσα η βαλίτσα εκτός από μετρητά περιείχε και προσωπικά αντικείμενα. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί μια λεπτομέρεια μεταξύ κύκλου ερευνητών το Άντσα πρακτορείο. Στη τζάντα με τα μετρητά της Εύα φέρεται να βρέθηκαν ένα μπιμπερό γάλα και ένα iPad για την διχρονικό ρητίστα. Προαναφερόμενα αντικείμενα. Άρα τι συμπεραίνουμε, ότι η βαλίτσα ίσως ήταν ώρες πριν έτοιμη για εκπόρθηση. Εν τω μεταξύ, σκιές για τον Αβραμόπουλο υπάρχουν από διαβάζουμε στον τίτλο του άρθρου της Ιταλικής Εφημερίδας La Stamba. Πώς εξηγείται διαφορετικά αφού ο Επίτροπος μετανάστευσης εσωτερικών υποθέσεων και ηθογένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελάμβανε πληρωμές από τη Μίκιο Φάιτιμ Κιουνιτή του Πιερ Αντώνιο Παντσέρι. Σύμφωνα πάντα με την λα Ο κύριος Σαφραμόπλος Δημήτριος ενδέχεται να είναι πιο μπλεγμένο σε σχέση με άλλα μέλη αυτής της μικιό του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη. Έχει δώσει βέβαια διευκρινής ο κύριος Σαφραμόπλος και προημερών αναφέρθηκα εις αυτόν ότι παρετήθηκε αμέσως. Ο κύριος Σαβραμόπουλο επιμένει πω βρίσκονται μεταξύ αυτού και άλλοι Δημητικός στην ΜΚΟ uh, του Παντσέρι, όπω ο Μογκερίνη, ο Γαλλός θεός Μπέρναντ uh, Bernard... Καζνόβι γύρισε στη Σεμαμπονίνο και τη συμμετοχή του είχε γραπτό στην έγκριση τη κυρία Φόντερ Λάιον. Αντίστοιχη ακόμη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου τονίζει Στην Δημητική Επιτροπή Οργάνωσης δόθηκε από την Αξάρτητη Επιτροπή Ιθικής, Independent ethical κομμετεί. Τόσα βαρύδου παλόγια και ηθικές επιτροπές και έλαβε λοιπόν 5.000 ευρώ Φεβρουάριο του 2021 ως Φεβρουάριο του 2022. Δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο. Μας λέει εδώ ότι είχε ατονίσει η δραστηριότητα του οργανισμού της ΜΚΟ δηλαδή και σταμάτησε η αποζημίωση, το ζήτησε ο ίδιος. Αλλά παρετήθη προσφάτω ύστερα από το σκάνδαλο. Εν τω μεταξύ και η κοριέρε Ντελασέρα αναφέρεται στο οικόπεδο της Πάρο. Τονίζει πως το ζεύγος Φραντσέσκο Τζόρτζι και Εύα το αγόρασαν έναντι 300.000 ευρώ. Έκταση 7 στρεμμάτων στην Πάρο σε περιοχή στη θέση Βουνάλια στα όρια οικισμού Ιστερνίου αποκτίζονται εξωτικές κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Μας πληροφορεί το δημοσίευμα στη συνέχεια. Σε 7 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες πριν από την επιχείρηση που οδήγησε σε συλλήψεις για το Qatar Gate, η Eurojust ζήτησε από Ιταλούς αγγελείς να διερευνήσουν την αγορά ενός διαμερίσματος στην πόλη Τσερβίνια, για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι αγοράστηκε με χρήματα από δωροδοκία. Μια κλασική επιχείρηση ανακύκλωσης τονίζουν που θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από την επένδυση που έκαναν Καϊλή και Τζόρτζι για να κτίσουν μια βίλα στο πανέμορφο νησί της Πάρου. Ένα από τα βασικά πρόσωπα του σκανδάλ του Καταρκέιτ Ευρίσκει την Εύα Καηλή και η Κορία Ρεντελά Σέρα και αναφέρεται στα 250.000 μετρητά που μετέφερε ο πατέρας της. Και για τα οποία ο Τζόρτζι ορκίζεται ότι είναι δικά του. Το πεδίο των ερευνών όμως επεκτείνεται και σε άτομα που είχαν απλή σχέση με τους πρωτεύσαντες υπόπτους. Ο Ευρωβουλευτής Ανδρέα Κοντζολίνο, ο πρέσβης του Μαρόκο στην Πολωνία ο οποίος θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το αξιωμά του ως προπέτασμα καπνού για τη σχέση του με τις μυστικές υπηρεσίε του Ραμπάτ. Η σύζυγος του Παντσέρη έχει καταγραφεί να αναφέρεται στο όνομα του Ατμούν και αναμένεται το πόρισμα και για τη σύζυγο και κόρη του Πιαραντώνιο Παντσέρι. Τονίζω από Βέλγουρς Αγγελής. Να θυμίσω εδώ ότι είχε ο αρχιτέκτονας μηχανικός ε, βασέως Πετρόπουλος αναφερθεί στο κρατικό μας κανάλι στα περί πάρου οικοδομήματος. Από δύο σπίτια με υπόγειο και πισίνα θα γίνουν ισόγεια σπίτια με υπόγειο και πισίνα. Είχαμε κάνει τα σχέδια, έχουν κατατεθεί στην Πολεοδομία, αλλά η άδεια δεν έχει εκδοθεί ακόμη και ανήκει στην κυρία Καϊλή και στο σύντροφό Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα. Ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό, στόχο του ζευγαριού ήταν το οίκημα να γίνει παραθεριστική κατοικία. Είχαμε κάνει τρει-τέσσερι συναντήσει, ήθελαν ένα σπίτι για εκείνου για να μείνουν το καλοκαίρι που θα έρχονται. Όλο ο σχεδιασμό γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά τη. Αυτά τόνισε ο μηχανικό του. Μην ξεχνάμε και του συναδέλφου τη, Γερμανού Πράσινου, που την καίνε κυριολεκτικά. Μην ξεχνάμε και τη μη κερδοσκοπική εταιρεία που ίδρυσε η αδελφή τη το 2017. Η Έλλοντεχ δηλώνει έδρα το ίδιο κτίριο στο Κολονάκι, όπω στεγάζεται και η εταιρεία Real Estate του Φραντσέσκο Τζόρτζι και τη Εύα Καϊλή. Η Μανταλένα Καϊλή παρουσιάζεται ω κεντρικό πρόσωπο. Ούσα και εισηγήτρια σε κάθε διαδικτυακό σεμινάριο. Έρευνατε τώρα. Ήταν το όχημα για την προσέλκυση προγραμμάτων που αν εγκριθούν επιδοτούνται σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται και ένας εξονυχιστικός έλεγχος στα ακίνητα της Ευασκαηλή και εντός Ελλάδος που είναι πολλά. Για κρυμμένες ειδήσει. έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση έγγραψου, ε, κοινοποίησε, να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.